Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ που βεβαίως μας αφορά όλους. Θα μιλήσουμε με τον γνωστό φοροτεχνικό της περιοχής μας και λογιστή, τον κύριο Σιαμπανόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σιαμπανόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Οι ημέρες αυτές είναι ημέρες υποχρεώσεων, ρύθμισης υποχρεώσεων. Η πρώτη που είναι σε εξέλιξη είναι αυτή τη συμπλήρωση κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Δόθηκε μία παράταση, η οποία μάλλον θα είναι η τελευταία, κύριε Σιαμπανόπουλο, από ό,τι λέει το Υπουργείο, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι τελευταία, αν και πιστεύω ότι πάντα τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία σιωπηρή παράταση ολίγων ημερών για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν κάποιοι ξεχασμένοι και φαντάζομαι ότι πάλι θα υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι το Υπουργείο για ακόμα μια φορά, αντί να δώσει μία συνολική παράταση και να μπορέσει και ο κλάδος μας λίγο να ξεκλέψει ορισμένες μέρες μέσα στον Αύγουστο για διακοπές, τελικά μας τα έφερε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουμε καθόλου περιθώριο και πολλοί από τα γραφεία μας και πολλοί συνάδελφοί μας δεν μπόρεσαν καν με τις οικογένειές τους έτσι να απολαύσουν λίγες μέρες διακοπών. Γιατί αν δεν κάνεις διακοπές τον Αύγουστο, ο Σεπτέμβριος μετά, και αν είσαι και στην Κοζάνη, με το κλίμα το οποίο επικρατεί, ξεχνάς και τις διακοπές. Ακριβώς. Είστε σε πίεση, είναι σε πίεση και αυτοί που έχουν καθυστερήσει την υποχρέωση αυτή. Νομίζω ότι σήμερα λήγει και μία προθεσμία για όσους θα ήθελαν να έχουν την έκπτωση της συνολικής πληρωμής αυτού του ποσού, έτσι. Ναι, υπάρχουν δύο προθεσμίες. Ναι. Η προθεσμία ισχυρινή αφορά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή θα πρέπει μέχρι σήμερα να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει κάποιος με έκπτωση. Ναι. Αλλά η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι την 31/8. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα η πληρωμή. Ακριβώς. Πρέπει να καταθέσει την αίτηση σήμερα, την συμπληρωμένη δήλωση σήμερα και να πληρώσει ως τότε για να έχει την έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή, στην πληρωμή όλου του ποσού. Έτσι. Ακριβώς. Να ενημερωθεί το τάξης, να ενημερωθούν τα στοιχεία του μέσα, οπότε κατευθείαν το καθαριστικό του θα βγει με την έκπτωση εφόσον θέλει να το πληρώσει μέχρι τις 31/8. Μάλιστα. Τώρα το ότι πήγε πίσω μερικές ημέρες η προθεσμία, σημαίνει ότι πηγαίνει πίσω και η προθεσμία πληρωμής των πρώτων δόσεων? Όχι. Θα πρέπει μέχρι 31, όσοι πάνε με δόσεις, θα πρέπει μέχρι 31/8 να πληρώσουν ταυτόχρονα δύο δόσεις. Τις δύο πρώτες. Οπότε δεν θα πάνε όλες. Η προθεσμία των δόσεων παραμένει ίδια. Απλώς η παράταση της προθεσμίας των υποχρεών είναι να πληρώσει δύο δόσεις μαζί. Μάλιστα. Έχετε εικόνα πόσες είναι οι εκκρεμείς δηλώσεις, σε ποσοστό, τι ποσοστό περίπου των πολιτών έχει τακτοποιήσει την υποχρέωση αυτή, ή αν μένει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που κάνει αδύνατη την τακτοποίηση των υποχρεώσεων μέχρι τέλος της προθεσμίας? Καταρχήν δεν έχω πρόσφατα στοιχεία, παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά από ό,τι ξέρω πλέον ένα μεγάλο μέρος των δηλώσεων έχουν υποβληθεί. Η προθεσμία για τις δηλώσεις είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα νομίζω ότι και αυτό που έχει μείνει, πολλοί θα προλάβουν να τις υποβάλουν μέχρι τότε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και το Υπουργείο, ανάλογα με τον ρυθμό των υποβολών, θα αξιολογήσει αν θα πρέπει να δώσει μια επιπλέον παράταση ή όχι. Η επόμενη υποχρέωση που έρχεται είναι ο ΕΝΦΙΑ, έτσι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και ο ΕΝΦΙΑ. Έχουμε κάποια πρώιμα στοιχεία για αυτόν, κύριε Σιαμπανόπουλε? Δεν σας άκουσα, επαναλάβω. Έχουμε κάποια πρώιμα στοιχεία για τον νέο ΕΝΦΙΑ, για τον φετινό ΕΝΦΙΑ, πότε θα έρθει και για τι ποσά μιλάμε, αν θα έχουμε αλλαγές? Αναμένουμε ο ΕΝΦΙΑ να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, να έχουν εκδοθεί τα καθαριστικά. Δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές για φέτος, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιοχές, το οποίο δεν αφορά την περιοχή μας βέβαια, όπου έχουν αλλάξει αντικειμενικές αξίες και ενδεχομένως να δημιουργηθούν κάποια θέματα όσον αφορά την υποβολή των, όσον αφορά τα ποσά τα οποία θα υπολογιστούν. Αλλά νομίζω για την περιοχή μας τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, οπότε πάλι τα ποσά θα είναι όπως και πέρυσι. Μάλιστα. Δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφορές. Κάτι τελευταίο, κύριε Σιαμπανόπουλε, μου το ρωτούν πάρα πολλοί από επιχειρήσεις οι οποίες από τις 13 Σεπτεμβρίου θα έχουν ιδιαίτερες συνθήκες λόγω του διαχωρισμού εμβολιασμένων και μη, από καφέ, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλα. Αναμένεται κάποιο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων αυτών? Μέχρι στιγμής ανακοινώσιμο δεν υπάρχει κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Σίγουρα θα πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, να μεριμνήσει τους ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες θα υποστούν κάποιες μειώσεις πωλήσεων, κάποιες μειώσεις τζίρου, γιατί σίγουρα όταν παίρνουμε τέτοια μέτρα,
Αυτό θα έχει επιπτώσεις και στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσίας παντού. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχες ρυθμίσεις, ώστε να ενισχυθούν για ακόμα μια φορά οι έμποροι και επαγγελματίες. Γιατί ήδη έχουν υποστεί μεγάλη ζημία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήδη βλέπουμε ότι το θέμα του COVID επηρεάζει και θα επηρεάζει για μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα. Και αυτό πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη τόσο σε επίπεδο έτσι κεντρικό, αλλά ακόμα και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οποιαδήποτε τοπικά προγράμματα ή περιφερειακά προγράμματα. Σωστό. Που πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, όπως είναι και το ΤΑΔΗΜ, το γνωστό, ας πούμε, που αφορά τον τοπικό χώρο, όπου ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον ποσά για να μπορούσαν να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί, όπως θα ξέρετε, πριν λίγο καιρό βγήκε ένα πρώτο πρόγραμμα, ανακοινώθηκε, πολλές επιχειρήσεις μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό της δανειοδότησης με 2 χρόνια άτοκα δάνεια. Αλλά σίγουρα δεν φτάσαμε για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και δράση. Μάλλον θα χρειαστεί επιπλέον ενίσχυση. Μάλιστα. Κύριε Σιαμπανόπουλε, ευχαριστούμε τον χρόνο σας και για τις χρήσιμες πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.